μπορούμε να ρωτήσουμε τίποτα. Για ρωτήστε τώρα, για να δω αν θα κάνετε. Εδώ η Φωτεινή. Η Φωτεινούλα. Λοιπόν, πες μας για τις φιλίες σου στη Showbiz. Νομίζω ότι είσαι από τις γυναίκες που έχουν αρκετές φιλίες. Φιδές. Εντάξει, παιδιά, εγώ είπα αυτά που είχα να πω. Άντε να κάνουμε το δικό. Ωραία, να το πάμε κατευθείαν στο ψητό. Εντάξει. Πήγαινε στο ψητό. Θα βαφτίσεις το παιδί της Τζέννης και του Βασίλη. Αχ, πόσο έρχεσαι δεύτερη που με έχουν ξαναρωτήσει. Τι να χωριέσαι τώρα. Δεν είναι κακό να έρχεσαι δεύτερος. Γενικά τις αποφεύγω τις κουμπαριές. Έχω μόνο. Γιατί είχα μια κουμπαριά που έχω τσακωθεί. Δεν είχα βαφτίσει, είχα παντρέψει. Δεν μου βγήκε σε καλό. Και μετά έχω βαφτίσει ένα παιδάκι τη κολλητή μου φίλη από το Πανεπιστήμιο τη Έλληνα, τον Αντώνη. Δεν έχει γίνει καμιά τέτοια συζήτηση. Εντάξει. Ναι. Εγώ πάντως όταν. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι γενικά. Κοίτα να δεις. Επειδή και η Τζέννη και ο Βασίλης είναι και πολύ κοντά στην εκκλησία, θεωρώ ότι θα έπρεπε. Και επειδή ο πνευματικός πατέρας ή η μητέρα. Είναι πολύ ουσιαστική η σχέση ζωής που γίνεται με το παιδί. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερη επιλογή και φαντάζομαι είναι και καλύτερη επιλογή να βρουν έναν άνθρωπο που να είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Το πολύ, πολύ κλειστό περιβάλλον του.